Χριστόφορος Κολόμβος. Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Μπάμπης Κλαλιώτης, Γιώργος Μάζης, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Μετάφραση Γιώργος Θεοδωρακάτος. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Παύλος Πισάνος. Sails raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue sea. Μπροστά μας, κύριε! Όπου να είναι, φτάνουμε, παιδιά! Πολύ βαριά δουλειά! Άντε, κουνηθείτε! Όλος τρόπος λέει να βιαστείτε! Γρήγορα, παιδιά, σε 30 λεπτά πρέπει να έχουμε ξεφορτώσει όλο το εμπόρευμα. Κάνεις καλή δουλειά, Κολόμβο. Ευχαριστώ, κύριε. Αφήνε το καράβι στα στιβαρά σου χέρια για λίγο, έτσι. Πρέπει να μιλήσω στον ναυτιλιακό πράκτορα. Κοίτα να τελειώσουν οι άντρες να ξεφορτώσουν εν καιρός, ε. Μην ανησυχείτε, κύριε. Αλλιώς θα βρεθείτε στην ξηρά. Θα βρεθούμε στην ξηρά. Τι μπορεί να εννοούσε με αυτό ο καπετάνιος Άραγε? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να είναι κάποιο αστείο του. Όχι, δεν είναι αστείο. Πρέπει να ξεφορτώσουμε και να πάμε γρήγορα στα νυχτά. Στα νυχτά? Γιατί όμως, κύριε? Γιατί βρισκόμαστε στον Μπρίστολ με τις μεγαλύτερες παλίρειες της Ευρώπης. Αν υποχωρήσουν κι άλλο τα νερά, θα βρεθούμε στη στεριά. Καταλάβατε τώρα? Δηλαδή, δεν θα υπάρχει αρκετό νερό να κρατήσει το καράβι μας στην επιφάνεια? Όχι, δεν θα υπάρχει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το ενδιαφέρον μάθημα για τις παλίρειες του Μπρίστολ. Και τώρα δουλειά! Μα μάλιστα! Ευχαριστώ, Μπόσον. Βάλανε φτερά στα πόδια που λένε. Εσύ πώς ήξερες για τις παλίρειες του Μπρίστολ? Έμαθα τα πάντα για τις παλίρειες στην Ναυτική Ακαδημία. Ναύτες, βγάλτε το καράβι στο πιο βαθύ σημείο του λιμανιού. Όπως διατάξτε! Διατάξτε! Είναι απίστευτο! Δεν έχω ξαναδεί τέτοια παλίρια στη ζωή μου. Εντυπωσιακό πράγματι, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω πού πάει αυτό το νερό. Τι ερώτηση! Χύνεται στον ωκεανό, φυσικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έλα να σου δείξω τι εννοώ. Όπως το βλέπω εγώ, όταν κατεβαίνουν τα νερά σε ένα μέρος, πρέπει να ανεβαίνουν σε κάποιο άλλο. Όταν τα νερά είναι χαμηλά στη Γένοβα, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι ψηλά στη Νότιο Αφρική. Κοίταξε εδώ. Βρισκόμαστε στο Μπρίστολ, ένα αγγλικό λιμάνι στον Ατλαντικό, και τα νερά κατεβαίνουν. Όπως το βλέπω εγώ, τα νερά πρέπει να ανεβαίνουν κάπου στη δυτική πλευρά του ωκεανού. Αλλά τι χώρα μπορεί να βρίσκεται εκεί και πόσο μακριά να είναι? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, κύριε. Γιατί το λες αυτό, Μποσούν? Γιατί μόνο κίνδυνοι υπάρχουν πέρα από τον ωκεανό. Κίνδυνοι? Και πώς το ξέρεις εσύ? Έχω ακούσει πολλούς μύθους. Α, τους μύθους των Σκανδιναβών. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για αυτούς. Ξέρω μόνο για τον Ερίκο τον Κοκκινογέννη που ξεκίνησε από την Ιρλανδία πριν 500 χρόνια. Βρήκε κάποιο μέρος που το ονόμασε Γρυλανδία. Μα κύριε,
Υπάρχουν κι άλλες ιστορίες πριν από την εποχή του Ερίκου του Κοκκινογέννη. Ιστορίες που λένε πως κάποιοι προχώρησαν δυτικά πολύ πιο μακριά από τη Γροιλανδία μέχρι το τέλος του Ατλαντικού ωκεανού. Αυτά τα καράβια ήταν το Vikings. Ω, Vikings τους είπες? Και όταν οι Vikings έφτασαν σε αυτή τη μακρινή χώρα, τη βρήκαν να κατοικείται από άγριους που σκότωσαν ή πέταξαν στη θάλασσα τους ναυτικούς τους. Υπάρχουν σε βιβλία όλα αυτά? Α, όχι, αυτά δεν πρόκειται να τα βρεις σε βιβλία. Είναι ιστορίες που τις έλεγαν οι ναύτες τις νύχτες όταν κάθονταν στο σκοτεινό κατάστρωμα. Ήθελα να ξέρω περισσότερα πράγματα για αυτά. Ορίστε, πιάστε ψάρια, παιδιά! Μυρίζουν καλύτερα κατά φρέσκα! Ναύτες, έτοιμοι να ανοίξουμε τώρα, πανιά! Βάζουμε πλώρη για Ιρλανδία και από εκεί βόρεια, κατευθείαν για Ισλανδία! Ψάχνω να βρω κάποιον που να μπορεί να μου πει για τους μύθους των εξερευνήσεων των Vikings. Ο Νάικβιστ είναι ο άνθρωπος που πρέπει να δεις. Αυτός τα ξέρει όλα. Δεν ξέρω όμως αν θα σου μιλήσει. Έχει γίνει πολύ κακότροπος. Γεια σου. Εσύ είσαι ο Νάικβιστ. Λέγομαι Χριστόφορος Κολόμβος. Μου είπαν πως θα αρχώσουν, όπως μου είπαν και τι θέλεις. Να μάθεις για τους παλιούς μύθους με τους Vikings. Α, ε? Δεν πρόκειται να σου τους πω. Α. Ξέρω όμως ποιος μπορεί να σου τους πει. Το λένε όλα, αλλά μην ψάξει να το βρει. Θα σε βρει αυτός. Ευχαριστώ. Όλαφ, ώσπου να έρθει θα έχουμε φύγει. Κολόμβο, πού είσαι? Καπετάνιε, εδώ πάνω είμαι. Α, σε είδα. Ήθελα να σου πω πως θα έχουμε καθυστέρηση. Το φορτίο που θα παίρναμε θα αργήσει 15 μέρες να ετοιμαστεί. Έχεις λοιπόν 15 μέρες άδεια. Θα σου έλεγα μακριά από πελάτες, αλλά δεν χρειάζεται καν να σου το πω. Ξέρεις εσύ τώρα. Ευχαριστώ, καπετάνιε. Η χώρα βρίσκεται στη δυτική μεριά του ωκεανού. Μπορεί και να μην μάθω ποτέ. Ποιος είσαι, τι θέλεις? Έμαθα πως ενδιαφέρεσαι να μάθεις για τους παλιούς τρίλους. Με λένε Όλαφ. Εσύ είσαι ο Όλαφ? Περπάτησα πολύ για να έρθω, έχω διψάσει. Παρακαλώ, πιες όσο θέλεις. Ορίστε, βάλε. Τώρα νιώθω καλύτερα. Θα πιω άλλο ένα κύπελο, νομίζω. Το κρασί λύνει τη γλώσσα μου και λέω πιο πολλά. Πες μου λοιπόν. Όχι. Όχι τόσο βιαστικά. Δεν είμαι έτοιμος ακόμη να μιλήσω. Τι θα κερδίσω εγώ αν σου πω τις ιστορίες των προγόνων μου, των Vikings, ε? Τον προγόνο σου, θέλεις να πεις πως είσαι ένας Viking? Βεβαίως είμαι. Είμαι ο τελευταίος της μεγάλης γενιάς των Vikings. Οι πρόγονοι μου ήταν όλοι ευγενείς, πολεμιστές και εξερευνητές. Προς τιμήν τους, μάλιστα, νεαρέ μου, ονόμασα και εγώ το πλεωμένο μου Βικτόρια. Έχεις δικό σου καράβι? Μα τότε είσαι και εσύ ναυτικός. Όχι ακριβώς, είμαι ψαράς. Κατάλαβα. Τι σημασία έχει όμως αυτό, αφού ξέρω όλους τους παλιούς μύθους, Πριν αρχίσω όμως να μιλάω για αυτούς τους τρίλους, θα χρειαστώ λίγο βοήθεια. Βοήθεια? Ακριβώς. Κάτι που θα αναζωογονήσει τη μνήμη ενός φτωχού ψαρά που δεν έχει πάντα αρκετό φαΐ στο πιάτο του. Τώρα λοιπόν, μίλησέ μου για τη χώρα που βρίσκεται δυτικά της Γροιλανδίας. Δυτικά της Γροιλανδίας, είπες? Αυτός είναι ένας παλιός μύθος, πολύ παλιός. Θα πρέπει να αναζωογονηθεί λίγο παραπάνω η μνήμη μου.
Ω, ναι. Τώρα άρχισε να λειτουργεί καλύτερα η μνήμη μου. Όλα άρχισαν με μια επιδρομή στη Σκωτία. Εκείνη την εποχή οι Βίκινγκς ήταν επιδρομής και είχαν εγκαταστήσει απίκους κατά μήκος όλης της βόρειας θάλασσας. Η επιδρομή στη Σκωτία είχε μεγάλη επιτυχία. Όταν ξεκίνησαν όμως για να γυρίσουν πίσω, τους χτύπησε μεγάλη καταιγίδα, μια θαλασσοταραχή από τις σπάνιες που κράτησε 10 μέρες και 10 νύχτες. Και όταν τελικά την 11η μέρα σταμάτησε η καταιγίδα και βγήκε ο ήλιος, η θάλασσα απλωνόταν σαν χρυσαφένιο γυαλί κάτω από τον κατακάλωνο ουρανό. Και από τα 3 καράβια είχε μείνει μόνο ένα. Οι Βίκινγκς βέβαια δεν μπορούσαν να φανταστούν τον κίνδυνο που τους περίμενε. Οι Βίκινγκς αμύθηκαν όσο μπορούσα καλύτερα. Κάποια στιγμή το τέρας παραιτήθηκε και έφυγε μακριά τους. Οι Βίκινγκς αναρωτιόντουσαν τι ήταν αυτό που τους είχε επιτεθεί και αν θα ξαναγύριζε. Και ξαναγύρισε. Προχώρησαν δυτικά και μετά 10 ακόμη μέρες και νύχτες αντίκρισαν στεριά. Στη δυτική πλευρά του ωκεανού, κύριε. Ακριβώς. Κατάφεραν να ιδρύσουν μια μικρή αποικία εκεί, αλλά μετά από μερικά χρόνια οι αιμοχαρείς κάτοικοι αυτής της χώρας τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Προσπάθησε ξανά να πάει εκεί κανείς. Ποτέ. Η κίνδυνη ενός τέτοιου ταξιδιού ήταν πολύ μεγάλη. Ακόμη και για τους γενναίους Βίκινγκς. Καταπληκτική ιστορία. Είναι όμως αλήθεια. Πήρα τα λεφτά σου και ήπια το κρασί σου. Αν θέλεις, πίστεψέ με, αν θέλεις, όχι, κύριε. Όμως είναι όλα αλήθεια. Μη φεύγεις ακόμη. Πρέπει να φύγω. Αρκετά λεφτά σου πήρα. Α, πρέπει να σου πω και κάτι ακόμη. Αυτή τη χώρα πέρα από τον ωκεανό, οι Βίκινγκς την ονόμασαν Φιλανδία. Γερόλαφε, για να σώρω λεφτά, ξέρεις. Πού λες δεν τα βρήκε όμως. Δεν τα βρήκε, φίλε. Τα έκλεψε, έτσι, Όλαφ. Από ένα ηλίθιο ναυτικό. Αυτά τα λεφτά δεν τα έκλεψα. Αυτός μου τα έδωσε. Είσαι τυχερός άνθρωπος. Ο ναυτικός σου ήρθε να σε βρει πάλι. Γεια σου, ξένε. Καλώς όρισες. Μήπως ψάχνεις να βρεις κάποιον. Ναι, τον Όλαφ. Κύριε Κολόμβο, καλώς όρισες. Γεια σου, Όλαφ. Έλα να καθίσεις. Μου επιτρέπεις να σε κεράσω ένα ποτό? Φυσικά θα σου επιτρέψει. Αφού του πήρες όλα του τα λεφτά. Ησυχία! Αν θέλει πίσω τα λεφτά του, θα του τα δώσω. Βέβαια, βέβαια. Πες μας κι άλλα παραμύθια. Θα τα επιστρέψω. Το ορκίζομαι. Όχι. Αυτά τα λεφτά είναι τώρα δικά σου. Σε πλήρωσα επειδή είσαι ένας φτωχός ψαράς και επειδή μου είπες με ειλικρίνεια όσα ξέρεις. Να σου πω εγώ με ειλικρίνεια τι ξέρει ο Όλαφ, νεαρέ, τίποτα! Σταματήστε όλοι σας! Δείξτε και λίγο σεβασμό! Τώρα θυμήθηκα ότι κάποτε είχα αποδείξεις πως η χώρα που ονομάζεται Φιλανδία υπάρχει πράγματι. Τι είδους αποδείξεις? Ένα παράξενο καπέλο φτιαγμένο από φτερά. Και αυτό το είδες ο ίδιος ή είναι μια ακόμη από τις παλιές ιστορίες των Βίκινγκς? Όχι, το είδα εγώ. Και πού? Πού είδες αυτό το παράξενο καπέλο? Είναι κάπου που θα μπορούσα να το δω και εγώ μήπως? Ναι, θυμάμαι. Α? Τώρα πες μου, πού το είδες, λέγε. Το είδα να επιπλέει στα νυχτά του ωκεανού. Δώσε μου όλα τα λεφτά, σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να ακούσω κι άλλα. Με είχαν παρασύρει στα νυχτά τα κύματα και ξαφνικά είδα αυτό το καπέλο. Το έβγαλες στη στεριά? Όχι, δεν μπορούσα να το φτάσω. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε δυνατός άνεμος και το πήρε μακριά. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Όχι, βέβαια. Πρόσεξε, Όλαφ, η φαντασία σου καλπάζει επικίνδυνα. Καπέλα στον ανοιχτό ωκεανό. Ούτε ένα νιάνιαρο δεν το πιστεύω αυτό, γερο ξεκούτι. Σίγουρα. Είναι αλήθεια. Εγώ σε πιστεύω, Όλαφ. Ευχαριστώ. Μπορείς να ξαναβρεις αυτό το σημείο του ωκεανού? Είναι τρελός. Μα τι λέει τώρα αυτός, δεν πιστεύω. Λέει την αλήθεια. Εγώ το ξέρω αυτό. Μα κύριε, δεν πρόκειται να βρούμε τίποτα εκεί, σίγουρα. Ίσως όχι, αλλά αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια. Έχει δίκιο. Σε αυτή την ταβέρνα πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να βρω τίποτα. Αν σε πάω εκεί, θα με πληρώσεις καλά για τον κόπο που θα κάνω, Κολόμβο.
Αυτά νομίζω είναι αρκετά καλή αμοιβή. Θα μπορείς να πληρώσεις και δύο βοηθούς. Γεια Στάσου, αυτά δεν είναι λεφτά. Είναι χρυσάφι. Χρυσάφι. Πολύ χρήμα πέφτει για ένα καπέλο από φτερά. Ήταν αλήθεια, το ορκίζομαι. Κύριε Κολόμβο, όσα σας είπα ήταν όλα αλήθεια. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως είδα καπέλο καμωμένο από φτερά, αλλά σας δίνω το λόγο ενός Βίκινγκ πως αυτό ακριβώς είδα. Και αύριο το μεσημέρι θα σας πάω στο σημείο που το είδα. Ωραία. Πέρασε το μεσημέρι και όμως όλο αυτό δεν εμφανίστηκε. Ίσως δεν έπρεπε να τον εμπιστευτώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μας πήρε πολύ ώρα να την αδειάσουμε. Είναι τρύπια η βάρκα σου, Όλαφ? Κάτι λίγο, τίποτα σοβαρό. Κάτι λοιπόν, η Βικτόρια μου. Έτσι τη λέω. Μάλιστα η Βικτόρια, ωραίος καλή, δεν είναι κύριε Κολόμπο? Ναι, είναι. Και εγώ είμαι ο κυβερνήτης της. Οι μεγάλοι πολεμιστές στη διάθεσή σας, κύριε. Όταν έχετε εμένα κοντά, μη σας τρομάζει τίποτα. Εντάξει τότε. Ας ξεκινήσουμε. Προσέλαβα τον Χάρον και τον Στάν να τραβάνε κουμπί. Ωραία. Είμαι σίγουρος πως είσαστε και οι δυο καλοί ναύτες. Δεν ξέρω πόσο καλοί είναι, αλλά μόνο αυτούς βρήκα. Για περίπτωση που μείνουμε πολύ στα άνοιχτα, έφερα αρκετό νερό μαζί μας. Θέλεις και εσύ λίγο? Όχι, ευχαριστώ. Δεν έχω διψάσει ακόμη. Μπορείς να δώσεις το μερτικό μου όμως στο Χάρολτ και στον Σταν. Εμπρός, Όλαφ, άκουσες τι σου είπε ο κύριος, δώσε μου μια γουλιά. Και ύστερα και σε μένα, έτσι. Συνεχίστε να τραβάτε κουμπί. Θα πιείτε όταν σας πω εγώ, όχι νωρίτερα. Γιατί πίνεις εσύ και όχι εμείς? Γιατί αυτός μας πληρώνει. Πιάσε τώρα τα κουμπιά. Ορίστε. Αλλά μην το πιείτε όλο αμέσως. Αυτό είναι το μευτικό σε για το ταξίδι. Είσαι πολύ γενναιόδωρος, καπετάνιο όλο. Δεν το κάνω από γενναιοδωρία, κύριε Κολόμβο. Ξέρω πως θα δουλέψω πιο σκληρά. Δεν διψάνε. Τα ίδια νερά που διάσκησαν οι Βίκινγκς πριν από τόσα χρόνια, έτσι? Ναι, και είναι ακόμη το ίδιο άγρια όπως ήταν και τότε. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως αυτά τα νερά είναι επικίνδυνα. Φαίνονται τόσο ήρεμα. Ναι, αλλά δεν τα ξέρεις καλά. Μπορούν να γριέψουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και εμείς ήρθαμε εδώ να ψάξουμε για ένα καπέλο με φτερά. Τρελοί είμαστε. Μην ανησυχείτε. Ξέρω πως θα γυρίσουμε πίσω σόι και αυλαβείς. Τι είναι αυτό? Ένα παγόβουνο. Πρέπει να είναι εντυπωσιακό για κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί. Ναι. Αυτό το παράξενο φως στον ουρανό. Είναι το βόρειο Σέλας. Ήρθες να βρεις ένα καπέλο με φτερά και βρήκες μόνο φώτα στον ουρανό. Έρχεται καταιγίδα, κύριε Κολόμβο. Από τα ανατολικά? Ακριβώς. Και θα μας πάει δυτικά, νομίζω. Υπάρχει πιθανότητα να τις αντισταθούμε? Όχι, με αυτό το καρυδότσουβλο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι σου κάναμε όλα? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Έρχεται καταιγίδα. Ανεβάστε το πανί, γιατί γέρνει. Τι έγινε? Ο άνεμος έπεσε τελείως. Είναι ηρεμία πριν από την καταιγίδα.
Να, να η καταιγίδα έρχεται! Τι είναι αυτές οι αισθήσεις! Πέσε πάλι το πανί! Θα το ρεβάσω! Εγώ! Θα μας πετάξει ο άνεμος στη θάλασσα! Πρέπει να το διακινδυνεύσουμε! Χρειαζόμαστε το πανί! Αλλιώς ο Όλαφ δεν μπορεί να κρατήσει το τιμόνι! Έχει δίκιο ο Κολόμπος! Πρέπει να κρατήσουμε ρεβάνε το πανί! Αλλιώς θα είναι χαμένοι! Ελάτε να με βοηθήσετε! Κρατήστε τα στηρίγματα! Θα μας παρασύρει ο άνεμος! Μπαίνει πάλι στην πορεία της, κύριε Κολόμπο! Είναι πάλι σταθερή! Χαίρομαι που ξεφύγαμε από την καταιγίδα. Η κατάσταση όμως δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Τόσο πυκνή ομίχλη δεν έχω ξαναδεί. Και τώρα δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα που βρισκόμαστε. Εγώ ξέρω που βρισκόμαστε. Στο κέντρο ακριβώς του Μεγάλου Βόρειου Ωκεανού. Εδώ ζουν μόνο θαλάσσια τέρατα. Μην το λες αυτό. Με κάνεις και φοβάμαι. Εγώ θέλω να πάω στο σπίτι μου. Κάτι ακούω εκεί έξω. Μοιάζει με τρίξιμο ξύλο. Πρέπει να είναι κάποιο παλιό καράβι. Έχεις δίκιο, νομίζω. Αυτό μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Τι είναι αυτό? Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Χριστόφορος Κολόμβος».